Πρόσφυγες του πολέμου και της βίας στην ευρύτερη περιοχή μας. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της κρίσης. Η χθεσινή εικόνα του τρίχρονου Αϊλάν, νεκρού στη θάλασσα του Αιγαίου, στις ακτές της Αλκαρνασσού, ήταν μια ισχυρή γροθιά στο στομάχι για όλους μας και κυρίως για την Ευρώπη. Την Ευρώπη αρχικά της αδιαφορίας και της ανόητης καταστολής και τώρα της αμηχανίας μπροστά σε ένα παγκόσμιο δράμα που δημιούργησαν η αλλοπρόσαλη εξωτερική πολιτική και οι πολεμικές επεμβάσεις της Δύσης. Η χθεσινή εικόνα της φρίκης που συγκλώνησε τον πλανήτη έρχεται δυστυχώς να καταδείξει τη μεγάλη ανευθυνότητα και τη μεγάλη ντροπή των πολιτικών δυνάμεων και ειδικότερα της Νέας Δημοκρατίας που από την πρώτη στιγμή επιχείρησε να εκμεταλλευτεί για μικροκομματικά ωφέλη το πρόβλημα των προσφυγικών ροών και προσπάθησε να απευθυνθεί στα πιο ακραία λαϊκιστικά αίσθηκτα, στα ίδια ακριβώς που στοχεύει και η Χρυσή Αυγή, προκειμένου να ψηφοθυρίσει. Παραμερίζω την ανικανότητά της να διαχειριστεί στοιχειωδώς ως κυβέρνηση το ζήτημα και στέκομαι στην κριτική περί ανοιχτών συνόρων. Τι αλήθεια ζητάγαν ακριβώς από την ελληνική κυβέρνηση? Να βυθίζουμε με τα πλοία του ελληνικού λιμενικού τις φουσκωτές λέμβους των προσφύγων και να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε υγρό τάφο χιλιάδων παιδιών σαν τον Αϊλάν? Ο λαϊκισμός και η ψηφοθυρία έχουν και τα όρια τους. Η Νέα Δημοκρατία στις 25 Γενάρη μας παρέδωσε το απόλυτο τίποτα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος. Ενώ ήταν απολύτως εμφανές ότι θα ερχόντουσαν τα κύματα των προσφύγων. Η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα υπόλογος και όχι τιμητής. Μας παρέδωσε ανεπαρκέστατες υποδομές υποδοχής και φιλοξενίας, ακόμα και για κανονικές συνθήκες, και μηδενική απορρόφηση στα μέχρι πρότινος διαθέσιμα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής. Και θέλω να επισημάνω ότι οι άνθρωποι που στηβάζονται και πεθαίνουν στα σύνορα δεν είναι μετανάστες, αλλά πρόσφυγες. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει τη διεθνή και την ευρωπαϊκή υποχρέωση να εξασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες υποδοχής και διαβίωσης. Από την πρώτη κιόλας μέρα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίστηκε την κρίση από το μηδέν και ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες. Καταρχάς, ιδρύσαμε Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, έχοντας τη διορατικότητα ότι το πρόβλημα των προσφυγικών ροών θα το καταστήσει απαραίτητο διοικητικό εργαλείο. Θέσαμε το θέμα στην ευρωπαϊκή ηγεσία. Ζητήσαμε και πετύχαμε την πραγματοποίηση έκτακτης συνόδου κορυφής για το μεταναστευτικό, η οποία και ενέκρινε για πρώτη φορά την μετεγκατάσταση 16.000 προσφύγων από τη χώρα μας προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ήδη άμεσα δρομολογείται η μετεγκατάσταση 8.000 προσφύγων. Αποκαταστήσαμε την νομιμότητα σε ό,τι αφορά τη διοικητική κράτηση. Ο μέγιστος χρόνος διοικητικής κράτησης αλλοδαπών δεν ξεπερνά τους 6 μήνες, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Οργανώσαμε σε χρόνο ρεκόρ τον πρώτο ξενώνα προσφύγων στον Ελαιώνα. Και όλα αυτά, ενώ παραλάβαμε μηδενικό σχεδιασμό και χρηματοδοτικό κενό, και ενώ μέσα στο 2015 τετραπλασιάστηκαν οι ροές. Για το χρηματοδοτικό πλαίσιο 2014-2020, όταν αναλάβαμε, υπήρχε εκκρεμότητα, ακόμα και για την υποβολή του αιτήματος και τη στελέχωση των αντίστοιχων υπηρεσιών. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 δεν είχε γίνει τίποτα, αφού η προηγούμενη κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα. Τα τελικά αιτήματα κατατέθηκαν από την δική μας κυβέρνηση και εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση συνολικού ύψους 470 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης έχουν ήδη υποβληθεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3 αιτήματα για έκτακτη χρηματοδότηση που αγγίζουν τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Προορίζονται για την υπηρεσία ασύλου, την υπηρεσία πρώτης υποδοχής και για την αντιμετώπιση των οξυμένων αναγκών στα νησιά αλλά και στην Αθήνα. Αναμένουμε επίσης την έγκριση αιτήματος για την ενίσχυση του λιμενικού ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συναφή αιτήματα έκτακτης χρηματοδότησης θα ακολουθήσουν και για όλο το διάστημα σε συνάρτηση με τις ροές και τις ανάγκες που κάθε φορά προκύπτουν. Προχωρήσαμε τέλος
στην αύξηση των θέσεων στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και εξασφαλίσαμε ότι όλα τα ασυνόδευτα ανήλικα καλύπτονται σε δομές φιλοξενίας στην πατρίδα μας. Ενώ ενισχύσαμε το προσωπικό της υπηρεσίας πρώτης υποδοχής και υπηρεσίας ασύλου και λειτουργήσαμε επιπλέον κλιμάκια στα νησιά. Το προσφυγικό πρόβλημα είναι το πιο σημαντικό ζήτημα που απειλεί σήμερα την Ευρώπη. Δεν είναι πρόβλημα ελληνικό, είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Δοκιμάζεται η ανθρωπιά μας, δοκιμάζεται η αποτελεσματικότητά μας, δοκιμάζεται και η ικανότητα της Ευρώπης να μοιράζεται τα βάρη και να λειτουργεί ως πραγματική ένωση. Ήλθε η ώρα για γενναίες αποφάσεις. Όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και της διεθνούς κοινότητας, που μέχρι τώρα σφυρίζει αδιάφορα για τους πολέμους και τη βία στην περιοχή μας. Δεν αρκεί η συγκίνηση στις δραματικές αυτές εικόνες των νεκρών παιδιών. Δεν αρκεί να συμπάσχουμε. Πρέπει να δράσουμε από κοινού και με αλληλεγγύη. Στις ζωές αυτών των ανθρώπων, με τις οποίες κάποιοι στη χώρα μας επιμένουν να δημαγωγούν, κρίνονται οι ανθρωπιστικές αξίες και παραδόσεις της Ευρώπης. Κρίνεται η ανθρωπιά και ο πολιτισμός μας. Κρινόμαστε όλοι. Μάλιστα.